Πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Παναγιώτη Κατηφέ. Ο κύριος Κατηφές είναι ο πρόεδρος της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδος. Τον καλέσαμε με αφορμή την κουβέντα περί ανοίγματος των σχολείων. Ήδη ακούσαμε ότι τα είπαμε και νωρίτερα, δημοτικά και νηπιαγωγεία 11 του μήνα ανοίγουν τη Δευτέρα προς το παρόν. Και θα δούμε τώρα πότε θα ανοίξουν οι γυμνάσια λύκεια. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Κατηφέ, καλημέρα. Καλημέρα και χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Και ειδικά να πούμε, ας μας επιτραπεί καλή χρονιά σε όλους τους γονείς που αγωνιούν για τη μόρφωση των παιδιών τους και κυρίως τους μαθητές της τρίτης λυκείου που πάλι κάτω από αντίξωες συνθήκες καλούνται να δώσουν ένα μεγάλο στοίχημα για την ανώτατη εκπαίδευση. Αυτό είναι το μεγάλο ζόρι, είναι η ανηφόρα που τραβάνε τα παιδιά και πέρυσι το τραβήξανε. Και φέτος είναι τα παιδιά της τρίτης λυκείου που βεβαίως μεταξύ μας, κύριε Κατηφέ, αν τα λέμε τα πράγματα έξω από τα δόντια που λέμε. Ευτυχώς. Υπάρχουν τα φροντιστήρια και εκεί κάνουν τα μαθήματα. Τους έχουν βγει τα μάτια των παιδιών στους υπολογιστές από ό,τι μαθαίνω. Διαβάζουν πάρα πολλές ώρες, έχουν πολλές ώρες μάθημα. Κάνουν βέβαια και στο σχολείο, αλλά νομίζω ότι η περισσότερη δουλειά με το κόστος το ανάλογο είναι στα φροντιστήρια. Και μακάρι όλα τα παιδιά να έχουν τη δυνατότητα να είναι στα φροντιστήρια. Αυτό είναι αλήθεια, δεν τα έχουν όλα. Εμείς λέμε ότι μακάρι κανένα παιδί να μην πήγαινε στο φροντιστήριο. Ακριβώς, να μην χρειαζόταν κανένα παιδί να πάει στο φροντιστήριο. Η δημόσια εκπαίδευση θα ήταν αυτή που θα κάλυπτε πλήρως όλες τις μορφωτικές ανάγκες. Αυτό ακριβώς λέμε. Αυτό είναι το βασικό. Και όπως και πολύ σωστά αναφέρατε, υπάρχουν χιλιάδες παιδιά που δεν έχουν ούτε την οικονομική δυνατότητα να πάνε στο φροντιστήριο, όπως υπάρχουν και χιλιάδες παιδιά τα οποία είναι μαθητές της τρίτης λυκείου και ακόμα δεν έχουν εκπαιδευτικούς σε πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, που διαμορφώνει μια ανισοτιμία έτσι, για τον τρόπο εισαγωγής. Και μάλιστα, ας με επιτραπεί να πω, αφού ξεκινήσαμε με αυτό, ότι εμείς θεωρούμε απαράδεκτο ότι σε περίοδο καραντίνας με κλειστά σχολεία και εν μέσω της σχολικής χρονιάς η κυβέρνηση ανακοίνωσε και αλλαγή στην εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και εμείς θεωρούμε ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία αλλαγή στο σύστημα εισαγωγής φέτος και καμία ειδικά αλλαγή που μειώνει και εισακταίους, αλλά αποκλείει μαθητές κυρίως από τις σχολές της επιλογής τους. Και τουλάχιστον η κυβέρνηση πρέπει να αποσύρει αυτή τη ρύθμιση. Ναι. Πάμε και σε μείωση της ύλης από ό,τι κατάλαβα στην ανακοίνωση που έβγαλε χθες το Υπουργείο Παιδείας. Για την τρίτη λυκείου, ναι, ναι, γιατί τα εξεταζόμενα μαθήματα. Είχε ισχύσει και πέρσι και πολύ σωστά. Εμείς εκτιμάμε και λέμε ότι σαφέστατα πρέπει να ισχύσει, γιατί ξέρετε, κομμάτια της ύλης δεν θα διδαχτούν στο βάθος που θα έπρεπε. Αντικειμενικά, ξέρουμε ότι την περίοδο αυτή που τους δύο μήνες πριν κλειστά τα σχολεία, πολλοί μαθητές, συνολικότερα από όλες τις βαθμίδες, δεν έχουν πρόσβαση στην τηλεκπαίδευση για αντικειμενικούς λόγους. Ναι. Άρα αυτά τα παιδιά έχουν. Αυτό δεν έχει λυθεί το ζήτημα που λέγαμε ότι θα λυθεί, ότι θα δοθούν κομπιούτερ, ότι θα δοθούν τα εφόδια στα παιδιά να μπορούν να συμμετέχουν. Και βέβαια όχι. Όχι. Και βέβαια όχι. Το χρονοδιάγραμμα έλεγε 90.000 ηλεκτρονικά μέσα αυτό. Μέχρι το Φλεβάρι. Μέχρι το Φλεβάρι. Και δεν έχουν δοθεί. Και είναι πολύ πίσω από τις πραγματικές ανάγκες. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο αν ένας μαθητής έχει το μέσο. Έχει να κάνει και με τις ταχύτητες, έχει να κάνει ότι σε περιοχές της επαρχίας υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία και με το διαδίκτυο. Υπάρχουν, να το πω έτσι, μια ποικιλία προβλημάτων που έχει αποκλείσει πάρα πολλούς μαθητές. Πέρα από τα τεχνικά προβλήματα της πλατφόρμας που για μεγάλα διαστήματα πετάει μαθητές και εκπαιδευτικούς έξω από το σύστημα. Mm-hmm. Και να αναλογιστούμε, συγγνώμη λίγο, και να αναλογιστούμε ότι είναι και πάρα πολλοί μαθητές οι οποίοι δεν κάνουν μάθημα από κινητό τηλέφωνο. Τώρα φαντάζεστε πόσο δύσκολο είναι για έναν μαθητή 6 και 7 ώρες να είναι μπροστά σε μια μικρή οθόνη και πόσο εύκολα μπορεί μέσα από αυτή τη διαδικασία έτσι, να διδαχθεί ουσιαστικά την ύλη. Mm-hmm. Τώρα, η άποψη που έχετε ως γονείς είναι προφανώς να ανοίξω τα σχολεία, κύριε Κατηφέ, έτσι δεν είναι? Η άποψη που έχουμε ως ανώτατη συνομοσπονδία είναι ότι η διαζώσεις εκπαίδευση είναι αναντικατάστατη. Και εμείς αυτό που, να το πω έτσι με έναν τίτλο, λέμε ότι δεν θέλουμε άλλη μια χαμένη σχολική χρονιά και πραγματικά διεκδικούμε όλα αυτά που πρέπει να γίνουν ώστε τα σχολεία να ανοίξουν, να είναι ανοιχτά, αλλά να είναι ανοιχτά με υγιεινή και ασφάλεια. Mm-hmm. Αλλά ας μας επιτραπεί να πούμε και οι χτεσινές εξαγγελίες, δηλαδή άνοιγμα των σχολείων με δόσεις, ουσιαστικά συνομολογεί ότι δεν έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα. Για μας είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα της μείωσης, της αραίωσης των μαθητών στις τάξεις. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει σε πρώτη φάση να αξιοποιηθούν ήδη υπάρχουσες κενές αίθουσες, που ούτε αυτό δεν έχει γίνει. Mm-hmm. Ότι πρέπει να γίνει και ένα πρόγραμμα, ότι πρέπει να γίνουν
διορισμοί εκπαιδευτικών. Έχουμε φτάσει Γενάρη και ακόμα έχουμε σοβαρά κενά σε εκπαιδευτικούς και σε βασικά μαθήματα και σε ειδικότητες. Mm-hmm. Επίσης, εμείς θεωρούμε ότι τα τεστ πρέπει να είναι μαζικά στα σχολεία, πρέπει να είναι δωρεάν. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί η εμπειρία έχει δείξει πριν κλείσουν τα σχολεία, όταν έκλειναν δεκάδες, εκατοντάδες τμήματα λόγω κρούσματος, οι γονείς ακριβοπλήρωναν το τεστ. Δηλαδή είχε ένας μαθητής. Κατάλαβα. Και, και έπρεπε να κάνει όλη η τάξη μετά η κάθε οικογένεια. Αυτά εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να είναι δωρεάν, ναι, να ευθύνεται ο ΔΗ ή τουλάχιστον να συνταγογραφείται και να πηγαίνει να το κάνει δωρεάν ο γονιός, mm-hmm, για να είναι σίγουρος. Όπως και η εκπαιδευτική αντίστοιχα. Έτσι. Αυτά είναι νομίζω ουσιαστικά μια δέσμη ουσιαστικών μέτρων. Πέστε μου και κάτι άλλο. Το κουβεντιάζαμε και χθες. Αυτό που ακούγεται ως περιραίωση ατμόσφαιρα, ότι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, ενδεχομένως να χρειάζεται επανάληψη της χρονιάς. Τι λέτε εσείς ως γονείς? Δηλαδή, το γεγονός ότι τα παιδιά είναι με αυτά τα προβλήματα που είπατε, ότι υπάρχουν κομμάτια που δεν μπορούν να διδαχθούν λόγω διαδικτύου, λόγω μη ύπαρξης τέλος πάντων υπολογιστών, λόγω. Αν αυτό το πράγμα συνεχιστεί, δηλαδή έχουμε και άλλο κλείσιμο και άλλο άνοιγμα, γιατί φτάσαμε μάνι στο Γενάρη. Πώς το βλέπετε εσείς της επανάληψης, του να υπάρχει ενδεχόμενο, να το πω έτσι, να πάμε σε επανάληψη της χρονιάς? Κοιτάξτε, νομίζουμε ότι ακόμα έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Δεν πρέπει να συζητάμε ένα τέτοιο σενάριο. Και okay, μάλιστα, αυτό λέμε, θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα αν δεν είχαμε ελλείψεις εκπαιδευτικούς. Και εμείς αυτό που λέμε είναι ότι με το που θα ανοίξουν τα σχολεία, θα πρέπει να υπάρχει μέρημνα, ώστε πραγματικά μέσα από αναπροσαρμογή της ύλη να στηριχθούν όλα τα παιδιά με ενισχυτική διδασκαλία, mm-hmm, ώστε να μπορέσουν να καλυφθούν τα σημαντικά κομμάτια της ύλης. Έτσι, με αυτή την έννοια, γιατί ούτως ή άλλως δεν είναι από όλα τα εγχειρίδια τα σχολικά, δεν είναι όλα μέσα στην ύλη. Έτσι, τώρα το πώς θα πάμε με τις εξετάσεις, και να σας φέρω ένα παράδειγμα. Υποτίθεται ότι στις 10 του μήνα τελείωνε το πρώτο τετράμινο για τα γυμνάσια και τα λύκεια. Ναι. Και είχε βγει η απόφαση για τη λεξιολόγηση. Εμείς δεν συμφωνούμε. Mm. Δηλαδή, δεν μπορεί ένας μαθητής να πάρει βαθμούς αξιολογώντας τον εκπαιδευτικό μέσα από τη συμμετοχή του από το διαδίκτυο, όταν ο άλλος δεν έχει το αμέσα να συμμετέχει. Δηλαδή, και εμείς λέμε ότι πρέπει να παραταθεί το τετράμινο, ώστε να καλυφθούν σημαντικά κομμάτια της ύλης, οι μαθητές να εξεταστούν για να πάρουν τους βαθμούς όταν θα πάνε στο σχολείο. Μάλιστα. Αλλά εκτιμάμε ότι μέσω της ενισχυτικής διδασκαλίας και με μια αναπροσαρμογή μπορούν να καλυφθούν τα κομμάτια. Γιατί πραγματικά και η εκπαιδευτική αυτή την περίοδο, που ήταν δύσκολα και για τους ίδιους, η εικόνα που έχουμε είναι ότι έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες να είναι δίπλα στους μαθητές. Ωραία. Κατανοητό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα, καλή δύναμη. Θα τα πούμε και πάλι. Καλή χρονιά, καλημέρα. Υγεία. Με υγεία.